Αυτή η εικόνα μένει αναξίτηλη στους εμπόρους του Ηρακλείου, καθώς τις προηγούμενες ημέρες η κίνηση στην αγορά χτύπησε κόκκινο. Και αυτή η εικόνα είναι αυτή που κατέγραψε ο φακός της Crete TV την πρώτη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας, με τα εμπορικά καταστήματα όμως στο Ηράκλειο να είναι κλειστά. Τι περιμένετε από το 23? Την υγειά μας, τίποτα άλλο. Όλα καλά είναι. Βολτάρετε? Βολτάρομαι έτσι για το καλό του χρόνου. Να είστε καλά. Καλή σας. Τι περιμένετε από το 23? Ειρήνη. Η πρώτη Δευτέρα του 2023 βρήκε το πολύβιο Ηράκλειο να βιώνει χαλαρές στιγμές, με πολίτες, μικρούς και μεγάλους, να απολαμβάνουν τον περίπατό τους στο κέντρο της πόλης. Πολύ ωραία, πολύ ωραία στολισμένη, είναι τα μαγαζάκια όλα αυτά πολύ ωραία. Άδεια όμως σήμερα, ε? Άδεια σήμερα, ο κόσμος τώρα έχει ξενυχτήσει και... αναπαύεται τώρα και πιο πολύ είναι στα σπίτια τους. Δεύτερη μέρα του χρόνου και η πόλη είναι σχεδόν άδεια. Το πολυβούο με λύση που πλημμύριζε τους δρόμους τις προηγούμενες ημέρες έχει τώρα εξαφανιστεί. Καφεδάκι, περίπατο, συζήτηση, χαμόγελα και ευχές για το 2023 γέμισαν το κέντρο του Ηρακλείου από τους ελάχιστους πολίτες που σήμερα το πρωί απόλαυσαν την μεγαλύτερη πόλη της Κρήτης. Είναι άδειο. Άδειο δεν μου αρέσει καθόλου. Ναι. Τι περιμένετε από το 23? Να είναι ένα καλύτερο έτος από το 22, τουλάχιστον να μην έχουμε πανδημίες και ό,τι άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Πώς σας φαίνεται που η πόλη μας είναι τελείως άδεια τώρα? Πάντα τέτοια. Καμιά φορά περνώ και είναι κλειστά μαγαζά και λέω και εγώ πάντα τέτοια. Καλή χρονιά να έχω. Καλά να έχω, καλά να έχω. Ήρεμοι ρυθμοί στο κέντρο της πόλης, στην πλατεία Ελευθερίας, στον πεζόδρομο της Δικαιοσύνης, στην πλατεία των Λιονταριών, αλλά και στις γύρω περιοχές. Με το Ηράκλειο όμως από αύριο να επιστρέφει στους γνώριμους πολύβουους ρυθμούς. Με την ευχή το 2023 να φέρει την ευημερία και την προκοπή σε ολόκληρο το νησί.